Ο Σακελαρίδης εκτελεί το κόρνερ, η άμυνα του Αθηναϊκού δεν απομακρύνει την μπάλα. Από κοντά ο Ντικουμέ με έξυπνο τρόπο ανοίγει το σκορ 1-0 για τον Απόλλωνα. Βλέπουμε και πάλι εδώ πως ο Ντικουμέ σε κατάλληλη θέση μέσα στην περιοχή κάνει το 1-0. Λίγο αργότερα ο Ντικουμέ και πάλι εκτελεί πέναλτι, η μπάλα στα δίχτυα. Όμως ο διαιτητής Φασόλης θα διατάξει επανάληψη. Στην επανάληψη όμως ο Ντικουμέ δεν θα σταθεί το ίδιο τυχερός, το 1-0 παραμένει. Το δεύτερο ημίχρονο πια, μια ευκαιρία για τον Απόλλωνα, ένα σούτ του Νταμιάνοβιτς, η μπάλα περνάει out. Και στο 72ο λεπτό ο Σακελαρίδης κάνει καλή προσπάθεια, γίνεται ένα σούτ, η μπάλα δεν απομακρύνεται, πολύ έξυπνο μακρινό πλασέ από τον Λαχανά, το 2-0 για τον Απόλλωνα. Πανηγυρισμοί από τον νεαρό σκόρερ, το παιχνίδι δεν άλλαξε σε ό,τι αφορά το σκορ, εδώ και πάλι το ωραίο γκολ από τον Λαχανά. Το παιχνίδι λοιπόν δεν άλλαξε σε ό,τι αφορά το σκορ, άλλαξε όμως σε ό,τι αφορά τους παίκτες που τελείωσαν. Εδώ ο Βελέτζας με δεύτερη κίτρινη αποβάλλεται για φάουλ από πίσω στον Πουλόπουλο. Λίγο αργότερα και ο Θεοδωρόπουλος από πλευράς Αθηναϊκού αυτή τη φορά θα αποβληθεί για φάουλ στον Λαχανά. Ενώ στο 84ο λεπτό ο Αθηναϊκός θα μείνει με 9 παίκτες λόγω αποβολής.